Χωρί πεζοδρόμια παραμένει ο Δό Πιμενίδη στην Αλεξανδρούπολη, αν και είναι ένα πολυσύχναστο δρόμο και παρά τι υποσχέσει τη Δημοτική Αρχή ότι τα πεζοδρόμια θα φτιαχνόταν. Το πρόβλημά μα είναι σήμερα η πεζοδρόμηση τη Αγγέλου Πιμενίδη, όπου δεν υπάρχουν πεζοδρόμια όπω βλέπετε κι εσεί. είχαμε μία υπόσχεση από τον αντιδήμαρχο τον κύριο Γερακόπουλο στι αρχέ του Δεκεμβρίου ότι το μήνα Μάρτιο θα ξεκινήσει το έργο της πεζοδρόμησης εδώ του δρόμου. Ε, όμως ο Μάρτιος πέρασε, φως δεν βλέπουμε. Και θα θέλαμε να μας ενημερώσουν τέλος πάντων τι σκοπό έχουν, θα το κάνουν ή δεν θα το κάνουν. Οι κάτοικοι τη Οδού παρατηρούν ότι τα αυτοκίνητα αναπτύσσουν μεγάλε ταχύτητε ενώ στην περιοχή υπάρχουν και σχολεία. Από όλα αυτά, καταλαβαίνει κανεί ότι η ανάγκη για πεζοδρόμια είναι επιβεβλημένη. Η πεζοδρόμηση είναι απαραίτητη. Κοιτάξτε εδώ πέρα πώ γίνεται. Να πούμε. Δεν γίνεται με τίποτα. Η ταχύτητα των, των οχημάτων εδώ είναι πολύ μεγάλη γιατί το θεωρούν δρόμο κυριότητο και τρέχουν πάρα πολύ. Ούτε και από πλευρά τροχέα έχουμε καμιά ε, τέλος πάντων, παρέμβαση για να μην τρέχουν. Να πούμε. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε τα παιδιά και να γυρνάμε. Αλλά υπάρχουν και γονεί άντε. είμαστε παππούδε. Οι γονεί όμω που δουλεύουν, ποιο θα πάρει τα παιδιά του. Αν υπάρχει το πεζοδρόμιο, δεν θα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Να, γι' αυτό θα μα υποσχέθηκε και ο κύριο Γερακόπουλο ότι μαζί με τα όμβρια θα γίνει κάτι. Ρωτήσαμε τον κύριο Ιωαννίδη που ανέλαβε το έργο. Δεν έκανε τίποτα απολύτω. Καμία ανοίξη για την πεζοδρόμηση. Από πλευρά δημορχία, βέβαια, δεν έγινε ανοίξη. Ο εργολάβο, άμα πάρει εντολή, θα τι κάνει. Δεν έχουμε τέτοιο. Δεν έχουν κονδύλια. Εντάξει. Μην δεν λέμε να κάνουν πλακόστρωση. Τσιμεντόστρωση. Απλή. Να μπορούν τα παιδιά και να μην είναι μέσα στο οδόστρωμα. Φαντάζεστε ότι όταν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο και τα παιδιά κινούνται στο δρόμο, πόσε φορέ περισσότερο είναι επικίνδυνο. Και το χειμώνα, γιατί τώρα μπορεί να περπατήσουν πάνω στα χόρτα. Το χειμώνα που βρέχει και τα αυτοκίνητα τρέχουν, υπάρχουν πάρα πολλά όμβρια. Έχω ακούσει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία να γίνεται τώρα. Για το δρόμο και να διορθωθεί η κατάσταση, θα φανεί. Η αγανάκτηση των κατοίκων ξεχυλίζει και σημειώνουν ότι αισθάνονται πολίτε δεύτερη κατηγορία αφού η περιοχή είναι υποβαθμισμένη και μάλιστα παρά το γεγονό ότι πλέον αποτελεί μια πολυπληθή συνοικία τη Αλεξανδρούπολη. Τι πράγματα είναι αυτά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εμεί σε χωριά ήμασταν και ήμασταν πολύ καλύτερα από ότι είμαστε εδώ πέρα. Που υποτίθεται ότι ό,τι πληρώνει αυτό που είναι στο κέντρο, πληρώνουμε και εμεί και λίγο παραπάνω. Γιατί, γιατί έχουμε μεγαλύτερο οικόπεδο ίσω, επειδή τότε τα πήραμε ήταν χωράφια κλπ. Και, λοιπά. και πληρώνουμε και έμφυα παραπάνω και δημοτικά τέλη και φόρο δημοτικό, να πούμε και εξτρά ό,τι μα πούν. Δεν είδαμε όμω καμιά φορά να πούμε μια. Περνάν προεκλογικά σας πληροφορώ και οι οδοκαθαριστές από εδώ πέρα, αλλά μόνο για ένα τρίμηνο. Ένα μήνα πρώτο των εκλογών και δύο μήνες γιατί για τρεις μήνες τους προσλαμβάνω.